Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ του καναλιού μας. Κώστας Βασιλόγιαννης συμμετέχει και σε αυτό το βίντεο. Αυτή τη φορά για την Ευρωλίγκα. Βρισκόμαστε στην 26η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Εκεί όπου οι δύο ελληνικές ομάδες αυτή την αγωνιστική έχουν δύο δύσκολα παιχνίδια. Και να πούμε λίγο το πρόγραμμα και τις ομάδες με τις οποίες παίζουν οι δύο ελληνικές. Έτσι, και καθώς θα έχουμε δυνατές μεταδόσεις στο Vasco Sports, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός την Πέμπτη στις 9.30 ώρα θα παίξει στην Ισπανία αντιμετωπίζοντας την Βαλένθια, και ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή στις 9.15 αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τη βαθμολογία της Ευρωλίγκα, να σας πούμε και εκεί κάποια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός είναι στην τέταρτη θέση με 15 νίκες και 10 ήττες και ίδιο ρεκόρ έχει και η Μονακό και η Φενέρ, και ο Ολυμπιακός είναι στην 7η θέση μόνος του με 14 νίκες και 11 ήττες. Να πούμε ότι την προηγούμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός κέρδισε την Bayern στο Μόναχο με 72-76 και ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας με 80-68. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει πρώτος, να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι με την Bayern, εκεί όπου ο Ολυμπιακός πήρε ένα σημαντικό εκτός έδρας διπλό. Μην ξεχνάμε ότι και σε αυτό το μάτσο ο Ολυμπιακός είχε και τις απουσίες των δυο του ψηλών. Έλειπε και ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ. Οπότε πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Να πούμε ότι είχε έναν καταπληκτικό Τόμας Γόκαπ, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ. Ο Γόκαπ ήταν πραγματικά καταπληκτικός και αγωνίστηκε σε περίπου 28 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, και εννοείται πέρα από το επιθετικό και το δημιουργικό κομμάτι έπαιξε και πάρα πολύ καλή άμυνα και δεν έκανε και κανένα λάθος ο Γόκαπ, έχω να πω. Και από την άλλη, για τον Ολυμπιακό πολύ θετικός ήταν και ο Πετρούσεφ, ο οποίος δείχνει σιγά σιγά ότι ανεβαίνει. Πέτυχε 14 πόντους με 6-7 δίποντα. Ο Μπρασδέικης ήταν θετικός με 11 πόντους. Και εννοείται βοήθησε και ο Γκο σε κάποια διαστήματα του αγώνα, αλλά και ο Λαρετζάκης στο φινάλε με την καταπληκτική πάσα που έκανε στον Πετρούσεφ, που πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ιμπάκα. Από την άλλη, για τον Ιμπάκα να πούμε ότι ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Bayern με 18 πόντους, μαζί με τον πρώην παίκτη του Περιστερίου Σιλβέν Φρανσίσκο, που επίσης είχε 18. Οι υπόλοιποι παίκτες της Bayern δεν έκαναν πολλά πράγματα. Το σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, απλά καμιά φορά κολλάει το μυαλό των παικτών του στην επίθεση, δηλαδή τα περισσότερα κενά ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι τα έχει στο επιθετικό κομμάτι. Αμυντικά έχει κάποιους από τους καλύτερους αμυντικούς στην περιφέρεια, είναι πάρα πολύ καλή περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού στα περισσότερα παιχνίδια. Το θέμα είναι στην επίθεση καμιά φορά, ότι δεν βλέπεις να υπάρχει ένα πλάνο, ένα σύστημα σε ορισμένα διαστήματα του αγώνα. Να πούμε ότι αυτή τη διαβολοβδομάδα για τον Ολυμπιακό, όπως το έχουμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, έχει κάνει τον ντεμπούτο του και ο Moses Wright. Ο Wright που ήταν καταπληκτικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άλμπα, που πέτυχε 15 πόντους. Με την Bayern πέτυχε 2 πόντους, αλλά δυσκόλεψε τον Ιμπάκα στην άμυνα αρκετές φορές. Γενικά, σαν πρώτη εντύπωση έδειξε ότι είναι ένας ψηλός αθλητικός, ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην άμυνα με αλλαγές σε όλα τα σκρίνο, που συνήθως ο Μπαρτζόκας παίζει άμυνα με αλλαγές. Ο Ράιτ μπορεί να ανταποκριθεί
σε αυτό το κομμάτι, έχω να πω. Και από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε μεν δύο πολύ ποιοτικούς ψηλούς, τον Φαλ και τον Μιλουτίνοφ, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στο παιχνίδι, στο χαμηλό post, είτε σκοράροντας είτε δημιουργώντας. Ο Ράιτ είναι ένας αθλητικός ψηλός, δεν είχε ένα αθλητικό πεντάρι ο Ολυμπιακός. Όπως είπα, μπορεί να ανταποκριθεί στην άμυνα με αλλαγές και στην επίθεση μπορεί να εκμεταλλευτεί την αθλητικότητά του στα pick and roll, στις συνεργασίες του με τον Walkup, με τον Goss, με τους περιφερειακούς του Ολυμπιακού. Τώρα να πούμε ότι ο Κάναν δεν ήταν καλός στο παιχνίδι με την Bayern. Ο Κάναν, ο οποίος ήταν τρομερός με την Alba εκεί όπου είχε 9 στα 14 τρίποντα. Με την Bayern έμεινε στο 0, ήταν άποντος και γενικά θα πρέπει λίγο να σταθεροποιήσει την απόδοσή του ο Isaiah Κάναν. Και γενικά ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο. Στη δεύτερη περίοδο λίγο το έχασε εκεί όπου ο Μπαρτζόκας άλλαξε την πεντάδα του Ολυμπιακού. Έτσι μπήκε και ο Σίγμα εκεί μέσα. Αλλά από τότε που έβαλε τον Πετρούσεφ και μετά, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός. Και για μένα ο κομβικότερος παίκτης εννοείται ήταν ο Walkup. Το λένε και οι αριθμοί, άλλωστε ήταν ο παίκτης που έκανε ένα τρομερό σερί στην επίθεση, κουβάλισε τον Ολυμπιακό Walkup σε αυτό το match και έτσι κατάφερε να πάρει τη νίκη. Έρχεται, παρόλα αυτά, τώρα ο Ολυμπιακός έχει να παίξει με τη Βαλένθια. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο παίζονται πολλά, γιατί αν κοιτάξετε αυτή τη στιγμή τη βαθμολογία της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη, είναι στην 7η θέση με 14-11, προηγείται δηλαδή, και η Βαλένθια είναι στην 8η θέση με 13-12. Οπότε, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κερδίσει, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς θα απομακρύνεται ο δρόμος της Βαλένθια για τα play-off. Αν όμως χάσει ο Ολυμπιακός, τότε θα έχει ίδιο ρεκόρ με τη Βαλένθια μετά από αυτή την αγωνιστική και η Βαλένθια θα είναι από πάνω, γιατί μην ξεχνάμε ότι τον έχει κερδίσει στο ΣΕΦ και θα έχει το πάνω χέρι και τη διαφορά σε περίπτωση ισοβαθμίας. Τώρα, άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός, καλό θα ήταν να κερδίσει με πάνω από 7 πόντους για να πάρει τη διαφορά, καθώς το παιχνίδι των δύο ομάδων στο ΣΕΦ είχε χάσει με 56-63. Τώρα η Βαλένθια την προηγούμενη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα έπαιζε με την Άλμπα Βερολίνου εκεί όπου κέρδισε με άνεση με 66-81. Το θετικό είναι ότι από ό,τι ξέρουμε δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Brandon Davis. Θα σας ενημερώνουμε στα σχόλια άμα αλλάζει κάτι στο ρεπορτάζ. Παρ' όλα αυτά έχει δύο παίκτες οι οποίοι πρέπει να προσεχθούν. Ο ένας είναι ο Chris Jones, ο playmaker, που φαντάζομαι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα επιστρατεύσει τον Thomas Walkup για το μαρκάρισμα του Chris Jones. Είναι ένας πολύ επικίνδυνος παίκτης και καλό στη δημιουργία και καλό στην εκτέλεση μετά από τρίπλα. Και από την άλλη είναι ο Σέμιο Τζελέγη, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες της Βαλένθια. Στο παιχνίδι με την Άλμπα πέτυχε 18 πόντους. Έκανε και μεταγραφή το Γενάρη αποκτώντας τον Κέβιν Πάνγκος, που και αυτός είναι ένας καλός playmaker. Και παίκτες όπως, που θέλουν προσοχή, όπως είναι ο Χάρπερ στο σουτ μετά από τρίπλα και ο Ντάμιεν Ίγκλις, ο οποίος έχει παίξει και στο NBA, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί η Βαλένθια είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλή άμυνα, είναι μια από τις καλύτερες άμυνες στη διοργάνωση η Βαλένθια, έχω να πω. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το βλέπω και εδώ στα στατιστικά ότι έχει πάρα πολύ καλή άμυνα η ομάδα της Ισπανίας.
και ο Ολυμπιακός γενικά φέτος δεν τα πάει καλά με τις ισπανικές ομάδες. Τώρα η Βαλένθια είναι μια ομάδα που γενικά δεν παίζει τόσο με το ανοιχτό γήπεδο, δεν εκμεταλλεύεται τόσο το γρήγορο transition, εκμεταλλεύεται περισσότερο το 5 εναντίον 5 και είναι καλύτερη στο σετ παιχνίδι παρά στον ευνηδιασμό. Και από την άλλη ο Ολυμπιακός αυτό που πρέπει να κάνει είναι, αρχικά θα είναι πολύ σημαντικό άμα θα καταφέρει να έχει τον Φαλ στη διάθεσή του ο Μπαρτζόκας. Περιμένουμε να το δούμε. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά σίγουρα θα πρέπει να κυκλοφορήσει πάρα πολύ καλά την μπάλα, να υπάρχει σωστό spacing και εννοείται να είναι εύστοχο στα τρίποντα από τη στιγμή που δεν θα έχει όλους τους ψηλούς του. Συνεπώς, πιθανώς δεν θα έχει κάποιο σημείο αναφορά στο χαμηλό post. Θα πρέπει αυτό να το αντισταθμίσει στην επίθεση με τους παίκτες του, τους καλούς σουτέρ όπως είναι ο Κάναν και ο Πίτερς για παράδειγμα, να είναι εύστοχοι στα τρίποντα. Και εννοείται στην άμυνα να παίξει τη σκληρή άμυνα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τον Ολυμπιακό και να πούμε ότι ο Γόκαπ θα είναι πάρα πολύ σημαντικός στο μαρκάρισμα του Chris Jones. Οπότε ο Γόκαπ θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό και σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο και στο στοιχηματικό κομμάτι, να δούμε λίγο και εκεί άμα έχουμε κάποιες αποδόσεις, να σας πούμε τι πιστεύουμε ότι θα γίνει. Για εμένα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία το Ολυμπιακού, παίζει με μια ομάδα που είναι ακριβώς από κάτω του στη βαθμολογία, οπότε άμα καταφέρει να κερδίσει και να πάρει και τη διαφορά θα είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Να πούμε ότι οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν φαβορή τη Βαλένθια σε αυτό το παιχνίδι, συγκεκριμένα η νίκη της Βαλένθια έχει απόδοση 1.85. Και η νίκη του Ολυμπιακού είναι στο 2 η απόδοση. Θα έλεγα ότι αξίζει το ρίσκο, δηλαδή να παίξετε ένα διπλό του Ολυμπιακού με απόδοση στο 2. Αλλά από την άλλη, άμα θέλετε να σας πω για παίκτες που πιστεύω ότι θα παίξουν καλά, θεωρώ ότι ο Κάναν και ο Πίτερς θα είναι τελείως διαφορετικοί σε σχέση με το παιχνίδι με την Bayern. Το Πίτερς βέβαια στο τέλος επέλεξε να μην το χρησιμοποιήσει ο Μπαρτζόκας γιατί του είχε βγει το σχήμα με τον Παπα-Νικολάου στο 4 και με τον Πετρούσεφ στο 5. Οπότε πιστεύω ότι ο Κάναν και ο Πίτερς χρειάζονται για τον Ολυμπιακό, χρειάζεται σουτ ο Ολυμπιακός. Αλλά και ο Τόμας Γόκαπ επίσης πιστεύω ότι θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε στο Μόναχο. Είχε μια περίοδο ντεφορμαρίσματος, αλλά στο Μόναχο θύμισε τον παλιό καλό Γόκαπ. Και από τη Βαλένθια ο Chris Jones και ο Σέμιο Τζελέγε είναι οι παίκτες που θέλουν τη μεγαλύτερη προσοχή. Αυτά είχα να πω πάνω κάτω για τον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα, ότι ο Ολυμπιακός είναι στην 7η θέση με 14-11 και η Βαλένθια στην 8η με 13-12. Οπότε από αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό τώρα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θα έλεγα ότι έκανε ένα βήμα πίσω στο Κάουνας. Και πέρα από το παιχνίδι στο Κάουνας είχε και μη γνώρισε και μία ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα απρόσμενη από τον Άρη, έχω να πω. Οπότε στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση όσο ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες όταν έκανε τις 3 με 4 σερί νίκες. Θα αναφερθούμε παρόλα αυτά στο παιχνίδι της Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην επίθεση, κακά τα ψέματα. Επιθετικά έκανε ένα από τα χειρότερα του παιχνίδια, θα έλεγα, καθώς πέτυχε μόλις 68 πόντους, να το πούμε αυτό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε 3 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Ναν πέτυχε 26 πόντους με 5 στα 9 δίποντα και 5 στα 7 τρίποντα. Ήτανε πάρα πολύ καλό ο Ναν, απλά καμιά φορά
το επιθετικό ταλέντο έτσι του Ναν και η υποικανότητα που έχει στο ενασμένα να αναγκάζει πολλές φορές τον Παναθηναϊκό να μην παίζει τόσο ομαδικά και να το πάει στο μπάσκετ ένας εναντίον πέντε. Ο Λεσόρ επίσης το πάλεψε πάρα πολύ και ανέβηκε πολύ στην τρίτη περίοδο, πέτυχε 14 πόντους και ο Γκριγκόνης που πέτυχε 15 έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Τώρα οι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού, δηλαδή για τον Παναθηναϊκό συνολικά σκόραραν μόνο 6 παίκτες. 7 έχει ο Γκρατ, 3 ο Μίτογλου και 3 ο Χουάντσο. Ο Μίτογλου να πω ότι ήταν πάρα πολύ πεσμένος αυτή τη διαβολοβδομάδα του Παναθηναϊκού και πρέπει σιγά σιγά να βρει τα πατήματά του, να βρει τη φόρμα του γιατί είναι ένας πολύτιμος παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Έχω να πω και έμεινε σε ρηχά νερά, ενώ πολύ άστοχος ήταν και ο Βιλντόσα, ο οποίος Βιλντόσα είχε 0 στις 6 προσπάθειες, 0 στα 2 δίποντα και 0 στα 4 τρίποντα. Πολύ μεγάλη αστοχία γενικά για τον Παναθηναϊκό. Η Ζαλγκύρης είχε κορυφαίο τον Κίναν Εβανς, ο οποίος πέτυχε 24 πόντους. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Εβανς. Ο Μπιρούτης έκανε ζημιά στην αρχή στον Παναθηναϊκό. Δεν έβγαινε το μαρκάρισμα του Λεσόρ. Μετά Αταμάν έβαλε μέσα και τον Κώσταντε το κούμπο για λίγο. Ο Σμίτσε πέτυχε 10 πόντους και άλλους 10 πέτυχε και ο Λάνοβας από την άλλη. Να πούμε, δηλαδή είχε πάρα πολλά κενά διαστήματα ο Παναθηναϊκός. Και δεν έπαιξε ομαδικό μπάσκετ μπορώ να πω, αλλά πολλές φορές κάποιοι παίκτες, ο Λεσόρ για παράδειγμα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, πάρα πολύ μαχητικός, πάρα πολύ αθλητικός, έχει όμως ένα αρνητικό Λεσόρ, θέλω να μου πείτε κι εσείς άμα το έχετε δει, ότι δυσκολεύεται να διαβάσει τις φάσεις όταν τον κλείνει αντίπαλη άμυνα, δηλαδή όταν θα τον κλείσουν και δύο παίκτες μέχρι στο χαμηλό post, εκεί ο Λεσόρ δυσκολεύεται να διαβάσει τις φάσεις. Ο Παναθηναϊκός, για να καταλάβετε, για ένα διάστημα το σκόρ ήταν 49-41, έκανε ένα 7 σερί και το φέρε το ματς στον πόντο, 49-48 χάρη στους Ναν και Λεσόρ, έτσι που αυτοί στο δεύτερο ημίχρονο ήταν οι καλύτεροι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μετά όμως από ένα σημείο πήγαμε στο 59-52, 64-56 πήγε το σκορ και μετά από λίγο φτάσαμε στο 72-60. Οπότε 5 λεπτά πριν λήξει το μάτς είχε εκτοξευθεί ο δείκτης του σκορ και είχε πάει στο συν 12 για λογαριασμό της Αλγκύρης και τίποτα για τον Παναθηναϊκό δεν λειτουργούσε σωστά, έχω να πω. Δηλαδή μόνο ο Ναν στην ουσία προσπάθησε και ο Λεσόρ. Ο Γκρεγκόνης στην αρχή πέτυχε 15 πόντους, αλλά τους περισσότερους τους πέτυχε στην αρχή. Τους 13 νομίζω πέτυχε στην αρχή, μετά από ένα σημείο χάθηκε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ ζεστά, πολύ δυνατά στα τρίποντα, αλλά μετά ήταν όλο λάθος θα έλεγα. Δεν έβλεπε και σίγουρα η απουσία του Σλούκα τον δυσκόλεψε στο να βρει πόλους δημιουργίας, δηλαδή με την Αρμάνη τα πήγε εξαιρετικά σε αυτό το τομέα, καθώς μοίρασε 20 assist συνολικά. Τώρα από τις 20 assist πήγε στις 12, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε καλή εμφάνιση, κυρίως στην τέταρτη περίοδο, εκεί όπου εκτοξεύθηκε ο δείκτης του σκορ. Τώρα ο Παναθηναϊκός για εμένα, κάτι που πρέπει επίσης να κοιτάξει είναι να αποκτήσει ένα δεύτερο πεντάρι, γιατί ο Λεσόρ είναι μόνος του σχεδόν στο 5. Δηλαδή στην ουσία για να καταλάβετε, ο Λεσόρ με τη Ζαλγκύρης έπαιξε 34 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, 4 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα έπαιξε ο Κώστας Αντετοκούμπο, και καθόλου δεν έπαιξε ο Μπαλτσερόφσκι. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Μπαλτσερόφσκι
Δεν υπάρχει κάποιος λόγος που βρίσκεται στο ρόστερ του Παναθηναϊκού εφόσον δεν παίζει, πιάνει θέση ξένου και πρέπει ο Παναθηναϊκός να ψάξει για ένα δεύτερο πεντάρι ο οποίος θα έχει χρόνο συμμετοχής. Θα είναι ο Μπίρτς αυτός, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, θα είναι κάποιος άλλος. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται δεύτερο πεντάρι. Γιατί ο Λεσόρ θα ταυτίσει κάποια στιγμή, καθώς παίζει 35 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Ο Ματίας Λεσόρ. Από την άλλη ο Βιλντόσα πρέπει να βρει οπωσδήποτε τη φόρμα του, έχω να πω, καθώς επέστρεψε από τον τραυματισμό του, ήθελε πολύ να μπει να παίξει, αλλά πρέπει λίγο να παίρνει πιο αποτελεσματικές προσπάθειες, γιατί με τη Ζαλγκύρης ειδικά ήταν από τους, ίσως ο χειρότερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Είχε 0 στις 6 προσπάθειες ο Βιλντόσα και έπαιξε και γύρω στα 16 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, παιδιά. Και το άλλο που πρέπει να αναφέρω είναι ότι ο Μίτογλου πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στο σκοράρισμα, που με την Αρμάνη ήταν καλός, αλλά με τη Ζαλγκύρης έμεινε πάλι στους 3 πόντους, χωρίς βέβαια να πάρει και πάρα πολλές προσπάθειες, αποβολές τους πέτυχε τους πόντους. Και γενικά καταλαβαίνετε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τον παλιό καλό του αυτό και να παίζει όπως έπαιζε με την Εφές, με τη Μονακό, με την Παρτιζάν, τότε που έκανε τις 3 σερί νίκες εντός έδρας. Και τώρα για τον Παναθηναϊκό έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, καθώς αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, η Φενέρ η οποία έχει αλλάξει και προπονητή εδώ και ένα μήνα, έτσι, εδώ και 2 μήνες βασικά, συγγνώμη, έφυγε ο Δημήτρης Ιτούδης και τη θέση του πήρε ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, έχω να πω. Και στην ουσία την προηγούμενη αγωνιστική η Φενέρ ιτήθηκε από τη Μονακό, καθώς η Μονακό έκανε μία ανατροπή. Παρόλα αυτά είναι μία ομάδα που έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ. Ο Μότλεϊ τα έχουμε πει ότι είναι ένας από τους καλύτερους σέντερ στην Ευρωλίγκα. Πέρυσι ήταν η μεγάλη έκπληξη. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ένα πεντάρι που σκοράρει με όλους τους τρόπους, ο Μότλεϊ. Και επίσης έχει παίκτες που μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Ένας από αυτούς είναι ο Σκότι Γουίλμπεκιν, για ο οποίος ξέρουμε τι μπορεί να κάνει στο παιχνίδι μετά από τρίπλα. Από την άλλη είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Είναι ο Μάρκο Γκούντουριτς, πρέπει να περιορίσει τη δημιουργία του Νίκ Καλάθη. Και από την άλλη πέρα από το Μότιλε η Φενέρ έχει και ψηλούς όπως είναι ο Σανλί και ο Παπαγιάννης, που μπορούν να σκοράρουν με τρίποντα μέσα από το pick and pop, οπότε και αυτό το κομμάτι θέλει μεγάλη προσοχή. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίκτες τους οποίους πρέπει να προσέξει, να πούμε. Η Φενέρ η οποία έχει εκτός τον Πιέρ. Ο Χέις Ντέιβις από την άλλη είναι ένας περιφερειακός που πολλές φορές απειλεί από το χαμηλό post. Και αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός παίζει συνήθως με ένα σχήμα με 3 γκάρτ, με 3 κοντούς. Και η Φενέρ... να λέμε την αλήθεια, έχει πιο ψηλά κορμιά στην περιφέρεια, οπότε μπορεί να απειλήσει τον Παναθηναϊκό με ποσταρίσματα περιφερειακών και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διαβάσει ο Εργίνα Ταμάν και να το μελετήσει. Έτσι ο Παναθηναϊκός που πρέπει να κάνει μια μεγάλη νίκη, καθώς και σε αυτό το παιχνίδι παίζονται πάρα πολλά. Άμα δείτε την βαθμολογία... Να πούμε αυτό, άμα δείτε τη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός έχει ίδιο ρεκόρ με τη Φένερ. 15 νίκες και 10 ήττες έχουν και οι δύο ομάδες, οπότε
παίζονται πολλά σε αυτό το match και θα έχει μεγάλη σημασία και για το πλεονέκτημα έδρας, καθώς και οι δύο ομάδες διεκδικούν μια θέση στην τετράδα της Ευρωλίγκα. Και όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, πρέπει να του βγουν οι συνεργασίες. Ο Παναθηναϊκός θα έχει το Σλούκα στη διάθεσή του σε αυτό το match, όπως φαίνεται. Και να πούμε ότι πρέπει να του βγουν οι συνεργασίες και τα pick and roll. Πρέπει να προσέξει όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε. Να περιορίσει τα επιθετικά του της Φενέρ, όπως είναι ο Ντόρσεϊ, ο Γουίλμπεκιν, ο Γκούντουριτς, παίκτες που είναι ικανείς στο ένασμένα. Τώρα θα δούμε ωραία μονομαχία ανάμεσα σε Μότλεϊ και Λεσόρ. Έχω να πω δύο σέντερ οι οποίοι έχουν αρκετά κοινά μεταξύ τους, δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες, το 5, που θα κοντραροχτυπηθούν. Από την άλλη θέλει προσοχή το pick and pop που θα στήσουν η περιφερειακή της Φενέρ με του Σανλή και Παπαγιάννη, που είναι δύο πεντάρια που σουτάρουν τρίποντο αρκετά συχνά. Και το παιχνίδι στο χαμηλό post του Hayes Davis επίσης, αλλά και να περιοριστεί η δημιουργία του Nick Calaf. Έχει πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Οπότε σίγουρα πολύ σημαντικός θα είναι ο ρόλος του Τζέριαν Γκραντ, το αντιλαμβάνεστε αυτό, καθώς θα χρειαστεί να μαρκάρει τον Γουίλμπεκιν, τον Ντόρσεϊ, έτσι κάποιους από τους καλύτερους παίκτες της Φενέρ στην εκτέλεση μετά από τρίπλα. Οπότε ο Γκραντ σίγουρα θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά στην άμυνα, αλλά φέτος για τον Γκραντ τα έχουμε πει ότι έχει καταφέρει να εξουδετερώσει κάποιους από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα, όπως είναι ο Λάρκιν και ο Μάικ Τζέιμς. Και επίσης πρέπει ο Ντίνος Μίτογλου να ανεβάσει την απόδοσή του. Έτσι, ο Μίτογλου δηλαδή πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του, έχω να πω, καθώς την προηγούμενη διαβολοβδομάδα δεν έκανε καλά παιχνίδια ο Ντίνος Μίτογλου. Τώρα, να πάμε λίγο στο στοιχηματικό κομμάτι, να σας πω και εκεί κάποιες αποδόσεις που έχουμε. Να πούμε ότι η νίκη του Παναθηναϊκού είναι στο 1.50. 1.50 δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες τον άσο του Παναθηναϊκού και 2.67 δίνουν το διπλό της Φενέρ, έχω να πω. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, θα είναι σίγουρα δύσκολο παιχνίδι. Εγώ σαν πρόβλεψη θα έδινα τη νίκη του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα καταφέρει. Θεωρώ ότι οι δύο ήττες που έκανε με Ζαλγκύρη στο Κάουνας και με τον Άρη στο πρωτάθλημα θα τον πεισμώσουν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού θεωρώ πως θα βγάλουν αντίδραση. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο ντέρμπι το παιχνίδι, δηλαδή πιστεύω ότι όποια ομάδα κερδίσει θα κερδίσει με μονοψήφια διαφορά. Αυτή την πρόβλεψη έχω να κάνω. Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πάρει τη νίκη. Το Vasco Sports, όπως ξέρετε, στηρίζει τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Έτσι θέλουμε και οι δύο ελληνικές ομάδες να μπουν στα play-off. Να το πούμε αυτό. Τώρα, για τους παίκτες που θεωρώ ότι θα κάνουν καλό παιχνίδι σε αυτό το match, πιστεύω ότι για τον Παναθηναϊκό αρχικά θα είναι πάρα πολύ σημαντικός ο Τζέριαν Γκραντ στην άμυνα. Και από την άλλη, πιστεύω ότι ο Ντίνος Μίτογλου θα ανεβάσει την απόδοσή του και δεν θα έχει καμία σχέση με το Μίτογλου που είδαμε στο Κάουνας, που ήταν σε ρηχά νερά. Και από την άλλη ο Λεσόρ και ο Ναν είναι επίσης δύο παίκτες από τον Παναθηναϊκό που μπορούν να κάνουν πολύ καλό παιχνίδι. Τώρα για τη Φενέρ περιμένουμε να δούμε τη μονομαχία στο 5 Μότλε και Λεσόρ, καθώς θα κοντραροχτυπηθούν δύο από τους καλύτερους σέντερ στην Ευρωλίγκα. Τώρα από την άλλη ο Γουίλμπεκιν και ο Ντόρσε είναι δύο γκάρτ που μπορούν να κάνουν τη ζημιά ανά πάσα στιγμή, όπως και ο Γκούντουριτς, ο οποίος φέτος είναι λίγο πεσμένος. Τα νούμερα του Γκούντουριτς είναι λίγο πεσμένα φέτος, να πούμε. Από την άλλη, η Φενέρ έχει πλούσιο ρόστερ, έχει μεγάλο βάθος. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό, ότι έχει πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ της. Και έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά ανά πάσα στιγμή.
έχω να πω. Και περιμένουμε πραγματικά με μεγάλη ανυπομονησία να δούμε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα πάντως και τα δύο παιχνίδια, να ξέρετε, θα μεταδοθούν ζωντανά από το Vasco Sports. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι θα είναι στις περιγραφές. Αλλά πάντα όποιος περιγράφει στο Vasco Sports δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο χαμό και γίνεται πανικός στο live. Οπότε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Κώστας Βασιλόγιαννης συμμετείχε και σε αυτό το βίντεο. Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες. Μακάρι αυτή την αγωνιστική να έχουμε δύο νίκες και να γίνει το 2-2. Μακάρι δύο ελληνικές ομάδες να μπουν στα play-off. Συνεπώς από τον Κώστα Βασιλόγιαννη που ήταν μαζί σας στο βίντεο και από όλο το team του Vasco Sports, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια σας!